Ένα λεπτό πρώτα να ανάψουμε εδώ. Έχετε και πολύ εύκολη κουζίνα. Σ' αρέσει? Ναι. Λοιπόν, να βράσουμε το νερό, γιατί τα λαχανικά θα τα βράσουμε 2-3 λεπτά και μετά θα τα τσουρτσουρίσουμε λίγο μαζί με το κρεμμυδάκι. Άρα να ανοίξω και αυτό. Και θα ανοίξουμε και αυτό ή αυτό, όποιο θέλεις. Ωραία. Τέλεια. Λοιπόν, εδώ θα ρίξουμε το λαδάκι μας. Χθες πήγα στη Βαρβάκιο για ψώνια. Ναι. Το πόσο συγκινητική είναι η αγάπη που έχουν δείξει εκεί στη Βαρβάκιο, δεν μπορείς να φανταστείς. Τα φιλιά μας. Ναι, είναι όλοι... Σε υποδέχονται ωραία. Αχ, και λοιπόν στη Βαρβάκιο και ψωνίζω και από την άλλη συγκινούμε και κλαίω και όλα. Είναι... Εντάξει, το κρεμμύδι θα το βράσεις, θα το βάλεις κατευθείαν. Το κρεμμυδάκι εδώ, ωραία. Ναι. Λίγο να ζεσταθεί το λαδάκι μας. Το καρέ είναι εδώ. Το καρέ είναι εδώ. Τώρα θέλω να δείξω τι θα πούμε στο χασάπι μας. Αν και στη Βαρβάκη ο χασάπης που μου έδωσε αυτό το πολύ ωραίο κρέας, είναι ο Αγγελής και σας στέλνει και χαιρετίσματα πολλά. Πολλά φιλιά. Έτσι όπως είναι το καρέ, τα παϊδάκια με το αρνάκι, θα του ζητήσετε να ανοίξει. Το κρέας είναι έτσι εδώ. Με το μαχαίρι το ανοίγει, το χτυπάμε και λίγο για να ανοίξει το κρεατάκι μας. Για να γίνει γεμιστό. Ναι, γιατί θα το γεμίσουμε. Ωραία. Και τι θα κάνουμε, ανά δύο κοκαλάκια, ανά δύο παϊδάκια, θα κόψουμε, όχι μέχρι τέλος, μάλιστα, μέχρι εδώ. Για να έχουμε αυτό το τελικό αποτέλεσμα. Εγώ σας το μαγείρεψα και το έφερα, γιατί ξέρω ο χρόνος είναι λίγος. Για να δούμε και τι θα βγει. Αχ, έλα, μιλάμε και ξεχάσαμε... Ωραία, θα βάλω εγώ το κρεμμύδι. Το κρεμμύδι. Ωραία. Άρα, ζητάμε από το χασάπι να ανοίξει το καρέ, ανά δύο παϊδάκια το κόβουμε, όχι μέχρι τέλος. Λοιπόν, έχουμε εδώ τα σκορδάκια, έτσι να έχω και το πορτοκάλι για να ρίξουμε μέσα. Θέλεις να βάλω να βράζουν και τα λαχανικά? Τα λαχανικά τα έχουμε βράσει λίγο. Ωραία. Εγώ απλώς ήθελα να δείξω για τις κυρίες που μας παρακολουθούν ότι τα βράζω πρώτα λιγάκι τα λαχανικά για να μαλακώσουν και μετά θα τα ρίξω εδώ. Έτσι ολόκληρα. Για να, ναι, ολόκληρα. Πόση ώρα τα βράζεις, Μαρία μου? 8 λεπτά, γιατί το πράσο... Όλα μαζί, και το πράσο και όλα το καρότο. Όλα μαζί. Πρώτα τη γλυκοπατάτα, γιατί η γλυκοπατάτα είναι λίγο πιο σκληρή και μετά τα υπόλοιπα. Α, πρώτα βάζεις, σωστά. Ναι. Πρώτα βράζεις τη γλυκοπατάτα και ναι, μετά τα άλλα. Αλλά μετά στο μεγάλα σοτάρισμα, κομμάτια. Ναι, μεγάλα κομμάτια, αλλά μετά στο σοτάρισμα τα βάζω όλα μαζί. Πρόσεξε εδώ να μην σε πιτσιλήσει, γιατί έχει νεράκι το καρότο, κάτσε λίγο να το σκουπίσω. Κρεμμυδάκι, λαδάκι, κρεμμυδάκι και τα βρασμένα λαχανικά, γλυκοπατάτα, πράσινο και καρότο σε μεγάλα κομμάτια. Ωραία. Λοιπόν, αυτά εδώ όλα μαζί θα τα αφήσουμε έτσι να πάρουν λίγο, να σοταριστούν, να πάρουν γεύση. Τρέχουν τα στάλια μου. Είναι εύγευστο. Και σας βάλουμε... πάνω στο κοντρόλ, ε. Θα βάλουμε δύο χουρμάδες, τρεις, τέσσερις, ανάλογα πόσο αγαπάμε. Να έχει και μία έτσι γλύκα το φαγητό. Ωραία. Γιατί δεν πάβει να είναι γιορτινό. Ναι. Είναι ωραίο το χουρμάς. Τις κόβεις σε λωρίδες. Εδώ ναι, τα πάντα είναι σε λωρίδες. Και βλέπω έχεις μέσα τη γέμιση, αν δείτε, είναι μεγάλα τα κομμάτια, είναι ωραία. Γιατί αυτά τα κόβουμε ροδέλα, κάθε παϊδάκι το κόβουμε και μια ροδέλα. Και φαίνονται τα χρώματα όλα μέσα. Κατασκόφ, κατασκόφ, κατασκόφ. Είναι τόσο λιχούδα εγώ, αγαπάω τόσο πολύ το φαγητό, τόσο πολύ. Πω 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 και σάλτσα. Λοιπόν, έχουμε εδώ... Θέλεις να μπεις να το πάρεις, Σπύρο μου, ε? Λοιπόν, εδώ κρύβουμε... Θα κρύψω τώρα λίγα σκορδάκια εδώ. Τα βάζεις μέσα στην πέτσα? Ναι. Κάτω από τον... Εδώ λίγο-λίγο το λίπος από το κρεατάκι και ρίχνω μέσα τα σκορδάκια. Αυτό είναι εντάξει, μπορούμε να το κλείσουμε. Είναι εντάξει, τόσο λίγο. Ναι, γιατί είναι βρασμένο ουσιαστικά. Ναι, ναι. Είναι σχετικά πολύ εύκολο φαγητό, γίνεται, μπορώ να πω, πολύ γρήγορα. Έχεις κρύψει πόσα σκορδάκια, γιατί... 4-5 κομματάκια, δεν θέλουμε να μυρίζει και έντονα σκόρδο. Από τη μία πλευρά που έχει, ναι, ναι, την πέτσα. Εδώ τώρα λίγο θα το αλατίσω.
Πιπεράκι. Λίγο πιπεράκι θα βάλουμε. Πω, τι είναι στη μια, ρε παιδί μου. Για να δοκιμάσω λίγο αυτή τη σάλτσα ξανά. Θα ρίξουμε και λίγους κόκκους έτσι από πιπεράκι. Και τώρα τι θα κάνουμε, θα πάρουμε αυτά τα υλικά μας. Έχουμε κρεμασιά εδώ. Θα με πεθάνετε σήμερα. Λοιπόν, θα βάλουμε έτσι τα πράσα στη σειρά. Βέβαια, αυτό το καρέ είναι το μισό. Μπορούμε να πάρουμε ολόκληρο καρέ και να είναι πολύ πιο εντυπωσιακό στο γιορτινό τραπέζι το φαγητό μας. Ναι, ξέρω. Αυτό για πόσα άτομα είναι. Δηλαδή, αν βγάζεις, φαντάζομαι το 2, είναι μερίδα, ε. Ναι. Το κόβουμε ροδέλα. Είναι ωραίο να το μαγειρέψουμε από βραδείς για να δέσει και να το κόψουμε ροδελίτσες. Θα μας το κόψεις να το δούμε μετά. Ναι. Τα ροδέλα τι εννοείς. Τώρα το άνοιξες το έτσι. Αυτό έτσι όπως θα είναι στρόγγυλο, ναι, και θα το δέσουμε με σχοινί, θα το κόψουμε δηλαδή σε φετούλες. Είναι. Ναι, θα το κόψουμε σε φετούλες. Α, το κόβεις έτσι. Ναι. Και βγαίνει η ροδέλα, καταλάβατε, το κόβεις έτσι. Το κόβουμε έτσι. Μία μερίδα, δύο, ναι, τρεις. Πάρα πολύ. Και φαίνονται, και μετά το ανοίγεις στο πιάτο. Και φαίνονται και όλα τα χρώματα από μέσα. Παναγία, από τα λαχανικά. Λοιπόν, θα ρίξουμε και μα λίγο. Μα πιάνεις το κόκαλο και. Είναι εύγευστο. Είναι ωραίο. Λοιπόν, να πάρω ένα κουταλάκι. Άρα βάζεις. Να πάρω το κουταλάκι. Το έχω. Όχι, θα σου φέρω ένα καινούριο. Δοκίμασα τη σάλτσα, συγγνώμη. Ορίστε. Αχ, σε ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα βάλουμε μέσα και λίγους χουρμάδες. Ωραία. Και το κρεμμυδάκι. Ναι, και λίγο κρεμμυδάκι εδώ. Τα υπόλοιπα θα τα βάλουμε στο τυψάκι μας. Εάν θέλουμε, βέβαια, μπορούμε να ρίξουμε και πατάτες μαζί για να μπουν στο φούρνο και να μελώσουν και να πάρουν όλη αυτή τη γλύκα. Τώρα, η γλύκα τι είναι, έβαλες και μέλι. Είναι χουρμάδες. Οι χουρμάδες βγάζουν τόσο πολύ γλύκα. Βέβαια. Οι δικοί σου χουρμάδες, βέβαια, είναι λίγο μεγάλη. Είναι βασιλική χουρμάδες. Είναι πιο. Δεν είναι σαν κι αυτούς. Δείτε λίγο τη διαφορά. Ναι. Αυτή είναι πιο γλυκής. Ναι, είναι γλυκός χουρμάς. Ο βασιλικός ο λεγόμενος. Λοιπόν, εδώ. Παιδιά, τώρα... είναι... αυτός δεν είναι χουρμάς. Είναι... δεν παίζει. Λοιπόν, σε αυτή τη συνταγή το βασικό είναι το σχοινί. Ωραία, για να το δούμε πώς το βάζουμε. Για να το δέσουμε. Το μυστικό. Δείτε την λίγο τα χεράκια της, τα μαγικά. Δεν θες να φεύγει έξω το λαχανικό, ε. Όχι, γιατί θα καεί. Το περνάει από το κόκαλο το διπλό. Ναι, μετά θα το φτιάξουμε ξανά. Πρώτα ας το κάνουμε να το μαζέψουμε. Κάτσε να στο κρατάω εγώ. Ναι, εδώ τώρα την κλωστή κάποιος πρέπει να την κρατάει. Πόσα τέτοια έχεις κάνει στη ζωή σου? Αρκετά. Περίπου. Είναι ένα φαγητό που το αγαπάνε πάρα πολύ και η γη μου. Και ναι, όχι μόνο, και οι φίλοι. Όλοι οι άντρες νομίζω ερωτεύονται με αυτό το φαγητό, ε. Λοιπόν, περνάμε το σχοινί μετά. Και έτσι για να το πλήσουμε. Ναι, καλά. Ωραία. Ωραία. Και ξανά ακόμα μια φορά. Ναι, βέβαια, πολλές φορές. Α, πολλές φορές. Γιατί όταν ψηθείς στο φούρνο είναι σε 45 λεπτά εγώ το ψήσω αυτό. 45 λεπτά σε τι, σε πόσους βαθμούς? Σε 200 βαθμούς. Πρώτα όμως το έχω κλείσει με λαδόκολλα. Γιατί δεν θέλω το αλουμινό χαρτό να κουμπάει στο φαγητό μου. Έχω κλείσει πρώτα το τυψί με λαδόκολλα. Και πάνω από τη λαδόκολλα το κλείσα με το λουμινόχαρτο, το χρυσόχαρτο. Πρώτα λαδόκολλα και μετά λουμινόχαρτο. Ναι. Γιατί? Γιατί δεν θέλω να έχει επαφή με το μητεοφύλλο το αλουμινένιο. Μάλιστα. Το φαγητό, γιατί αλλοιώνεται η γεύση του. Καθόλου τη διάρκεια των 40 λεπτών. Μετά τα 45 λεπτά. 45. Το ανοίγω τελείως και το αφήνω 15 λεπτά να πάρει αυτό το χρώμα. Στους 200 βαθμούς. Ναι, πάντα. Αέρα, ανάλογα, τι το με βάζεις. Αέρα. Με αέρα. Ανάλογα το φούρνο. Αν ο φούρνος είναι πολύ σωστό, δυνατός. Σωστό, το λέει και γύρω αυτό. Ναι. Να σε ρωτήσω κάτι, Μαρία μου. Το βάζεις πάνω στο ταψί εσύ ή βάζεις και σχάρα? Όχι, πάνω στο ταψί. Έτσι τώρα θα πάνω δεις. Στο ταψάκι. Τώρα θα δεις πώς θα το κάνω. Ένα λεπτουδάκι και είμαστε έτοιμοι να το φουρνίσουμε. Λοιπόν. Έτοιμο το, έχουμε δέσει. Εγώ δεν θα φύγω σήμερα μέχρι να ψηθεί και αυτό. Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα? Δεν το παίρνει κανείς.